Χρονιά ολοκλήρωσης των σεισμικών ερευνών στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι το 2019 για την Energian Oil and Gas που συμμετέχει με ποσοστό 40% στις χερσαίες παραχωρήσεις Ιωαννίνων και Ετωλοακαρνανίας αντίστοιχα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από την εταιρεία που γνωστοποίησε ότι το 2019 επίσης θα ξεκινήσουν και οι σεισμικές έρευνες στην Ετωλοακαρνανία. Η Energian κατέθεσε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματο στο κατάκολο ηλίας και αναμένει τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων για να κρίνει αν θα προχωρήσει στη λήψη τη τελική επενδυτική απόφαση. Η εταιρεία προετοιμάζεται επίση για την έναρξη τη σεισμική έρευνα τριών διαστάσεων στα δύο θαλάσσια οικόπεδα που διαθέτει σε έκταση 338 τετραγωνικών χιλιόμετρων, εξετάζοντα παράλληλα νέε ευκαιρίε ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Η ενεργεια για το 2018 στην Ελλάδα πέτυχε αύξηση παραγωγή κατά 45% σε ετήσια βάση, στα 4.053 βαρέλια πετρελαίου ημερησίω. Αύξηση εσόδων κατά 56% στα 90,3 εκατομμύρια δολάρια, καθώ και μείωση του κόστου παραγωγή κατά 29%. Το τέταρτο τρίμηνο της χρονιάς ήταν το έκτο συνεχόμενο με αύξηση παραγωγής, η οποία έφτασε τα 4.573 βαρέλια ημερησίως. Η πρώτη οριζόντια γεώτρηση στο κύττασμα Ε θα τεθεί σε παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ η εταιρεία προγραμματίζει δύο ακόμη γεωτρήσεις εντό του έτου με το ιδιόκτητο γεωτρύπανο Energy and Force. Η πρώτη εκτίμηση για την παραγωγή τη φετινής χρονιά είναι ότι θα κινηθεί μεταξύ 5 και 6.000 βαρελιών ημερησίω, ενώ η εταιρεία διατηρεί τον στόχο των 10.000 βαρελιών ημερησίω για το 2021.